την ανάγκη ενδυνάμωσης των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη του στόχου της δραστικής μείωσης του αριθμού των καπνιστών στο 5% του γενικού πληθυσμού μέσα στην επόμενη 20ετία, αναδεικνύουν οι εργασίες της 7ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τον περιορισμό του καπνίσματος, η οποία εξελίσσεται στην Κρήτη. 5% του πληθυσμού μόνο να χρησιμοποιεί προϊόντα καπνικά το 2040. Μέσα σε μία δεκαετία, το ποσοστό των νέων στην Ελλάδα που δοκιμάζουν καπνό μειώθηκε κατά 50% ως αποτέλεσμα των μέτρων και των ενημερωτικών προγραμμάτων που εξελίσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δραστική μείωση του αριθμού των καπνιστών. Αρκεί να σας πω ότι μεταξύ του 2009 και του 2019 έχουμε μείωση κατά 50% του ποσοστού των παιδιών αρχίζουν το κάπνισμα. Αυτό τα λέει όλα. Έχουμε κερδίσει το στοίχημα στη νεολαία. Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι δεν πρόκειται για συνήθεια, δεν πρόκειται για μια βλαβερή αδυναμία, πρόκειται για μια εξάρτηση. Είναι μια πρέζα κανονική. Στο πλαίσιο της διάσκεψης, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ επικεντρώθηκε στις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνίσματος στην ανθρώπινη υγεία. Ενώ κορυφαίοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο αναλύουν το πόσο επιβαρυντική για το σύνολο του πλανήτη είναι η συνέχιση της καλλιέργειας και παραγωγής καπνικών προϊόντων. Σε σχέση με τις ύλες που χρησιμοποιούνται, είναι και αυτές σημαντικές, αλλά οι πιο πολλές έχουν σχέση ουσιαστικά με το διοξείδιο του άνθρακα, κυρίως από την παραγωγή του καπνού σαν πρώτη ύλη. Το μόνο benefit, δηλαδή το μόνο καλό που βγαίνει από το τσιγάρο, είναι το πόσο πλούσιοι γίνονται κάποιες βιομηχανίες καπνού παγκόσμια. 5 τρισεκατομμύρια κόπες ετησίως ρυπαίνουν και μολύνουν τον πλανήτη, οξύνοντας το πρόβλημα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλεί η καλλιέργεια καπνού και η διαδικασία παραγωγής των καπνικών προϊόντων. Δεν περιορίζονται μόνο στα 5 με 6 τρισεκατομμύρια κόπες που πετιώνται στο περιβάλλον κάθε χρόνο, οι οποίες περιέχουν όλες τις ουσίες που βλάπτουν, καταστρέφουν το περιβάλλον. Τα στοιχεία που παρουσίασε στο πλαίσιο της Συνόδου ο Έλληνας ερευνητής του Imperial College Νικόλαος Βουμβούλης είναι εντυπωσιακά. Η ετήσια παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα από τις καπνοβιομηχανίες ισοδυναμεί με την ετήσια παραγωγή ενός ολόκληρου κράτους στο μέγεθος του Ισραήλ. Η παραγωγή του καπνού μέχρι και το πώς γίνεται, πώς καταλήγει δηλαδή στα σκουπίδια ή πώς το πετάνε τα σκουπίδια, είναι οι παγκόσμια δηλαδή εκπομπές είναι ίδιες με κρατών ολόκληρο κρατών. Δηλαδή, ας πούμε, όσο παράγει το Ισραήλ, τόσο είναι και η παραγωγή, ας πούμε, της παγκόσμιας βιομηχανίας καπνού. Για κάθε 15 πακέτα τσιγάρα πρέπει να έχει κοπεί ένα δέντρο. Καταλαβαίνετε ότι η περιβαλλοντική επίπτωση της παραγωγής των προϊόντων καπνού είναι πολύ μεγάλη.